Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή δεν είναι live, ως συνήθως. Την κάνω μαγνητοσκοπημένη για να είναι μέσα σε κλίμα ψυχραιμίας, υφαλιότητας και καθαρότητας σκέψης. Γύρω μας αυτά που συμβαίνουν δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Αυτά που συμβαίνουν στα σύνορα με την Ουκρανία, η συμφωνία που υπέγραψε είναι αμυντική συμφωνία, είναι ξεκάθαρο. Η Κίνα με την Ρωσία στέλνουν ένα μήνυμα στην Δύση και σηκώνουν το Γάντι απέναντι στις προκλήσεις του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η συμφωνία που ευνηδιαστικά εμφανίστηκε στα τέλη του χρόνου μεταξύ Βρετανίας, Αυστραλίας, Αμερικής και Καναδά, η λεγόμενη AUKUS, δεν είναι τυχαία. Το κοινό σχεδόν αμυντικού περιεχομένου ανακοινωθέν του Ρώσου Προέδρου με την Κίνα στέλνει ένα μήνυμα ότι κύριε, ως εδώ. Η Ρωσία έχει ξεκαθαρίσει ο Πούτιν ότι δεν θα δεχθεί καμία περαιτέρω αλλαγή του status quo που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης επιρροής της και δεν εννοεί ο Πούτιν μόνο τις χώρες που ανήκαν στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ, εννοεί και χώρες οι οποίες έχει διάλογο και συμφωνία μαζί τους. Αυτά τα οποία φαίνεται να προκύπτουν από τις αναλύσεις μεγάλων think tank και από τις δύο πλευρές, είναι ξεκάθαρο ότι πλέον ο κόσμος, το έχω γράψει σε παλαιότερα άρθρα μου, δεν είναι μονοπολικός, όπως νομίστηκε στην αρχή ή στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν κατήσχισε η επιρροή της Αμερικής μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλόκου. Κατάρρευση από, ύστερα από κοινή συμφωνία και με τη βοήθεια του Βατικανού και ενεργό ρόλο του Πάπα Ιωάννη Παύλου, του Βοητήλα. Πίσω μου υπάρχει αυτό το περιοδικό, το οποίο έγραψε ιστορία και θα το ξαναμνημονεύσω, διότι όταν εξεδόθη στα τέλη της δεκαετίας του 90, η συμφωνία με τον κύριο Τερζόπουλο ήταν να βγουν ορισμένα τεύχη, κυκλοφόρησαν, ίσως και περισσότερα από ό,τι προέβλεπε η μεταξύ μας συμφωνία. Εάν προσέξει κανείς όλα εκείνα τα κείμενα των επιστημόνων και αναλύσεις έγκριτων επιστημόνων από όλο τον κόσμο, όπου ο υποφαινόμενος στα editorial που έγραφε, μάλιστα εκείνη την περίοδο ακόμα ήταν σε εξέλιξη ο πόλεμος στα Βαλκάνια και οι βομβαρδισμοί στη Σερβία, προκειμένου να γίνει μετά η μεγαλύτερη βάση του Κάμπο Στυλ, έτσι, γι' αυτό έγινε αυτός ο πόλεμος, για να αδειάσει γεωγραφικά και γεωπολιτικά εκείνη η περιοχή, ώστε να στηθεί η μεγαλύτερη βάση των Αμερικανών σε όλο τον κόσμο μετά τη γνωστή βάση σε εκείνο το νησί κάτω στην Ιαπωνία. Γκουγκλάρατε και θα το βρείτε ποιο νησί λέω. Όπως επίσης, γκουγκλάρατε και θα βρείτε και τη βάση Κάμπο Στυλ. Μόνο αυτή η βάση που είναι στην καρδιά των Βαλκανίων και της Ευρώπης κοστίζει στον Αμερικανό πολίτη
δισεκατομμύρια η συντήρησή της. Με προηγμένη τεχνολογία, με στρατεύματα που θα ζήλευε η κάθε άλλη υπερδύναμη, και δεν εννοώ μόνο τη Ρωσία, τώρα υπάρχει στο παιχνίδι και η Κίνα, έτσι, και η Κίνα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, όχι μόνο οικονομικά που έχει έχει υπερισχύσει πλέον στην Ευρώπη, έχει πιάσει κόμβους, κλειδιά και δύο πύλες κλειδιά. Τα ελληνικά λιμάνια τα οποία έχει αγοράσει η Costco δεν αγοράστηκαν τυχαία, άσχετα αν οι δικοί μας ως φιοκάμπτες τα πούλαγαν, γιατί δεν υπολόγισαν ποτέ και δεν αξιοποίησαν ποτέ το γεωπολιτικό μέγεθος της χώρας. Ούτε το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα ειδικών προδιαγραφών οικουμενικό σταυροδρόμι η Ελλάδα. Και ό,τι και να γίνει, η χώρα αυτή, το έθνος αυτό, είναι συνυφασμένο με τη γεωγραφία του. Δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να φύγει από εδώ που είναι τοποθετημένο. Δεν μπορεί να φύγει και να πάει στη μέση της Ανταρκτικής. Θα πρέπει να έρθει η γη να αλλάξει φορά για να γίνει κάτι τέτοιο. Η Κίνα λοιπόν, που δεν είναι μια οποιαδήποτε δύναμη, υπέγραψε ένα σύμφωνο το οποίο, όπως μαρτυρούν τα κείμενα και κυρίως οι αναλυτές των δύο πόλων, Αμερικής και Ρωσίας, τώρα και η Κίνα εμφανίζει κάποια πολύ σοβαρά think tank, που δουλεύουν με δυτική αντίληψη, ενώ στο ρυθμό παραγωγής κειμένων και αναλύσεων, γιατί συνήθως ο κόκκινος δράκος έχει τους δικούς του ρυθμούς. Εννοώ λοιπόν ότι αυτό που έγινε με την Κίνα επαναφέρει, όσο και αν ακούγεται κάπως περίεργα, επαναφέρει τη λεγόμενη παλαιά ισορροπία του τρόμου. Υπήρχε ισορροπία. Μόνο που τότε υπήρχαν δύο πόλοι μετά το σύμφωνο της Γιάλτας. Το σύμφωνο της Βαρσοβίας, στο οποίο νίκαν όλες οι προσκύμενες χώρες και εκείνες τις χώρες επιρροής του Σοβιετικού Μπλοκ, και όλες οι υπόλοιπες της Δύσης, όπως αυτά είχαν αποτυπωθεί σε ένα κείμενο που δεν έχουμε δει ολόκληρο, δεν το έχουμε δει ολόκληρο, όπως υπεγράφει τότε από τον Στάλιν, τον Τζόρτσιλ και τον Ρούσβελτ. Έχουμε δει μόνο ένα κομμάτι και κυρίως το αποτέλεσμά του, όπως αποτυπώθηκε στην κοινωνία των εθνών, μετέπειτα Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αλλάζουν τα δεδομένα. Ο Σάμιουελ Χάντιγκτον είχε πει πάρα πολύ γλαφυρά, με καθαρά δυτικό τρόπο αντίληψης και πρόσληψης, αυτά τα οποία γνώριζε από πριν και βίωνε από πριν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επί 1100 χρόνια. Δεν είπε κάτι καινούργιο ο κύριος Χάντιγκτον. Είπε αυτό που συνέβαινε στους κόλπους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επί 1100 χρόνια. Οι αλλαγές που επίκυνται, οι γεωπολιτικές, γιατί ακόμα και πολεμικό επεισόδιο να μην υπάρξει και μόνον η μηχανή που κινήθηκε είναι κάποια δισεκατομμύρια. Κάποια δισεκατομμύρια τα οποία φουσκώνουν τον μπαλόνι της φούσκας του υπερχρέους που έχει ο πλανήτης. Ξαναθυμίζω ότι ο πλανήτης, ψάξτε το, είναι χρεωμένος, ερωτώ σε ποιους άραγε, πάνω από 385 με σημερινές τιμές, ενώ σήμερα 5 Φεβρουαρίου, 385 τρισεκατομμύρια. Δεν μιλάω για δισεκατομμύρια, τρεις. Αυτό το ποσό, αν το αρθρίσετε, το βάλετε σε νταλίκες, το τυπώσετε κλπ, γιατί είναι άειλοχο, δεν έχει τυπωθεί αυτό το χρήμα, κυκλώνει τον πλανήτη δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές. Σε ποιους τα χρωστάμε όλα αυτά, κανείς δεν ξέρει. Αυτή η κίνηση λοιπόν όλης αυτής της αμυντικής μηχανής, ο Biden έδωσε εντολή και ήδη κινούνται στρατεύματα, θα περάσουν από την Γερμανία, την Πολωνία, για να προσεγγίσουν την Ουκρανία, αλλά δεν θα τη φτάσουν. Το γεωπολιτικό παιχνίδι
το οποίο είναι σε εξέλιξη, καθιστά την Ευρώπη παρατηρητή και μόνο, παρότι είναι η περιοχή στην οποία πάντοτε ξεκίνανε οι μεγάλες αλλαγές που επηρέαζαν όλη την ανθρωπότητα. Η Ευρώπη δεν πιάστηκε στον ύπνο, όπως πολλοί γράφουν. Η Ευρώπη απλώς βρίσκεται σε μια απόλυτη περιδίμηση και μια απόλυτη εσωστρέφεια, μέσα σε αυτό τον ρημαγδό εξελίξεων που έχει δημιουργήσει η κακοδιαχείριση της λεγόμενης υγειονομικής κρίσης και τα συμβόλαια με τις μίζες κάτω από τα τραπέζια. Η χώρα μας πρωτοστατεί σε αυτό και όταν αυτά θα βγαίνουν στη φόρα, οι μίζες που κυκλοφορούν από γραφείο, σε σακούλες, σε offshore, όταν θα βγαίνουν στη φόρα, θα έχουμε 10 με 20 Τσοχαντζόπουλους. Θα είναι αργά όμως, γιατί θα έχουν αλλάξει πολλά στο εσωτερικό αυτής της χώρας. Γιατί απλώς οι άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται με δική μας επιλογή, έστω και αν αυτή η επιλογή είναι νοθευμένη μέσα από τους μηχανισμούς της singular logic. Η χώρα λοιπόν που θα έπρεπε να βρίσκεται στο σταυροδρόμι των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο Πούτιν έστειλε μια επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πέρασε όπως πέρασε, σχολιάστηκε όπως σχολιάστηκε, αλλά κανείς δεν είδε την ουσία. Ο κύριος Πούτιν είπε στην Ελλάδα, κοιτάξτε τι θα κάνετε, γιατί αν από τις βάσεις σας, στο Στεφανοδίκιο, στην Κρήτη και αλλού, γιατί και αλλού έχουν χώσει οι Αμερικανοί εδώ στην Ελλάδα στρατιωτικούς πόλους ισχύως, αμυντικούς και επιθετικούς, τότε θα πρέπει να το ξέρω. Με όρους διπλωματίας. Η χώρα μας η οποία είναι βαλμένη μόνο στο να πώς να καταπιέσει, πώς να κλειδώσει, πώς να καταπνίξει τη μεσαία τάξη, την έχει διαλύσει, δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. 10 οικογένειες αγοράζουν μπιτ παρά τα πάντα. Αυτές οι οποίες αγόραζαν, τώρα αγοράζουν εξόφθαλμα. Τις ξέρετε ποιες είναι αυτές οι οικογένειες. Και πουλάνε και μούρι. Έτσι. Η τελευταία που μπήκε στην παρέα είναι η οικογένεια Μαρινάκη. Συμφερόντων, Μητσοτάκη, Ντόρας Μπακογιάννης κλπ. Όλες τις άλλες τις ξέρετε. Του Βαρδινογιάννη, του κύριου Κοπελούζου, και του κυρίου Μητυλιναίου, τα συμφέροντα της οικογένειας Γεραπετρίτη που καθρεφτίζονται σε ένα σωρό μεγάλα έργα, αγοράζουν τα πάντα και από κάτω από αυτά τα μεγάλα συμβόλαια πρέπει να φιλήσεις κατουρημένες ποδιές για να πιάσεις μια δουλειά με τα 580 ευρώ. Αυτό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Είναι ασφυκτικά περιορισμένη μέσα σε αυτά τα σύνορα που την έχουν περιορίσει οι μεγάλοι εθνάρχες. Βλέπε Ελευθέριο Βενιζέλο κλπ. Τιμούμε αυτούς οι οποίοι περιόρισαν τον γεωγραφικό και γεωπολιτικό χώρο της Ελλάδος, γιατί αυτό επέβαλε η Γερμανία πάντα. Η Ελλάδα είναι κράτος δορυφόρος της Γερμανίας. Και όσο εξακολουθεί να είναι κράτος δορυφόρος της Γερμανίας, τα συμφέροντα της οποίας συνδέονται άμεσα με τη Ρωσία, είτε το θέλουμε είτε όχι, το οξύμορο είναι ότι τα πηγενέλα και τα κολλητιλίκια με την Αμερική δεν κολλάνε, κύριε Μητσοτάκη. Δεν κολλάνε. Γι' αυτό όταν πήγες στις 7 Ιανουαρίου του 20 στο Λευκό Οίκο, για πρώτη φορά έκανε ο Λευκός Οίκος ανακοίναθεν και έδωσε στη δημοσιότητα, δηλαδή σε κρέμασε στα μανταλάκια, για την ατζέντα. Που συνήθως η ατζέντα βγαίνει μετά μια περίληψη, ένα abstract, στο ανακοινωθέν, είτε της μίας κυβέρνησης είτε της άλλης. Πριν πας, ξαναθυμίζω, υπήρχε ένα ανακοινωθέν από το Λευκό Οίκο και σου έλεγε, πρώτο θέμα, 5G, δηλαδή διάλεξε με ποιο στρατόπεδο είσαι. Αν είσαι με την Κίνα, είσαι και με τη Ρωσία. 1,5 χρόνο μετά έρχεται ο Πούτιν και σου λέει, διάλεξε, τι θα κάνεις, με ποιον θα πας. Οι μεγάλοι αναλυταράδες, οι οποίοι σας έχουν ποτίσει με το σύνδρομο της Τουρκίας, του φόβου της Τουρκίας, ενώ ξέρουνε, αν ξέρουνε, γιατί πολλοί από αυτούς είναι και ημιμαθείς, αυτοί που παρελάβουν, αν εξαιρέσω μόνο τον κύριο Γρίβα, τον Κώστα και τον καθηγητή τον κύριο Μάζη, που έχουν μια σφαιρική αντίληψη και από αυτούς αντλούν περισσότεροι γνώση και μόρφωση, ίσως και κάνα δυο ακόμα, έτσι, όλοι οι υπόλοιποι
καλλιεργούν το μύθο του φοβερού γίγαντα της Τουρκίας. Η Τουρκία, ξαναλέω, είναι ένα φύσιγμα της Ελλάδος. Και όχι από υπεροψία. Ούτε γιατί απλώς το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων και των ανδρών μας είναι τέτοιο που μπορεί να αποδεκατήσει την Τουρκία. Όχι βέβαια, θα υπάρξουν απώλειες. Αλλά δεν θα φτάσουμε ως εκεί. Το έλεγα, δείτε όλα τα βίντεο που είναι αναρτημένα, δεν πρόκειται να φτάσουμε. 17 χρόνια μετράω και αρχιοθετώ, αύριο θα έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Πλησιάζει ο πόλεμος με την Τουρκία και ξανά πόλεμος με την Τουρκία και τον Αύγουστο πόλεμος και τον Ιούνιο πόλεμος. Και ο πόλεμος δεν ήρθε ποτέ. Και μακάρι να ερχόταν να δοθεί ένα τέλος. Δεν λέω ότι δεν τον θέλει αυτό τον πόλεμο ο λαός. Ο λαός θέλει να τελειώνει με την Τουρκία. Οι πολιτικοί που είναι βολεμένοι, οι οικογένειες που είναι βολεμένοι δεν θέλουν και θέλουν όλα να τακτοποιηθούν ήρεμα, ακόμα και αν χρειαστεί να παραχωρήσουμε ολόκληρο το Αιγαίο. Τώρα όμως που τα πράγματα αναγκαστικά αλλάζουν και θα καθρεφτιστούν στη λίμνη του Αιγαίου, γιατί από κάπου πρέπει να περάσουν κάποια οπλικά συστήματα. Για να περάσουν από τα στενά των Δαρδανελίων, κάποια θάλασσα πρέπει να διαπεράσουν. Και ενώ οι δικοί μας είναι παντελώς απόντες, και ενώ ο Biden, παρότι ακούγεται από τα κανάλια, από τον γνωστό, μεγάλο, φοβερό ανταποκριτή για τον Biden, ο Biden έδωσε μία στην πολύ αναμενόμενη συμφωνία μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδος κλπ. Για τον αγωγό και τέλειωσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πέρα από τις εκτιμήσεις και ενδεχομένως τις αναλύσεις. Οι οποίες αναλύσεις, για να ξέρετε, δεν είναι άσχετες από τα γεγονότα. Ούτε γιατί κάποιον τον πλήρωσε λίγο παραπάνω μια κυβέρνηση και του είπε λέγε και αυτά. Γιατί συμβαίνουν και αυτά. Όχι στους δικούς μας. Να είμαστε δίκαιοι. Αλλά στο διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή αυτά που βγαίνουν από το Brookings, από το Ίδρυμα Διαχείρισης Διεθνών κρίσεων, υπάρχουν πολλά. Αυτά που καθορίζουν με μελέτες τους και αναλύσεις τους, μακροχρόνιες, τις γεωπολιτικές εξελίξεις των επόμενων ετών. Τα έγραψε αυτά ο George Friedman. Ο George Friedman τα έγραψε. Ήδη ξεκινώντας το 20. Έχει γράψει ένα φοβερό έργο για τα επόμενα 100 χρόνια. Ξαναλέω λοιπόν ότι δεν είναι τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη, ούτε αυτά που έρχονται. Δεν σημαίνει ότι η κρίση με την Ουκρανία, η κρίση με το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία και την Κίνα τώρα, ότι θα βλέπουμε Ρωσία, θα ξέρουμε Κίνα. Θα βλέπουμε Αμερική, θα ξέρουμε Αυστραλία, Καναδά, Μεγάλη Βρετανία. Οι παλιές αρχαίες δυνάμεις γίνανε πια, έπεσαν οι μάσκες. Αυτό είναι η συμφωνία του Άγκους. Βρετανία, Αμερική, Καναδάς. Αυτή είναι η συμφωνία. Αυστραλία. Δείτε από ποια μήτρα έχουν γεννηθεί αυτά τα κράτη, σε ποια κοινοπολιτεία ανήκουν, εκεί θα θαυμάστε το μεγαλείο της αγγλοσαξονικής διπλωματίας. Από την ίδια μήτρα έχουν γεννηθεί όλα αυτά τα κράτη, αυτή η κοινοπολιτεία και η Αμερική. Αυτό που λέει λοιπόν το ανακοινωθέν Ρωσίας και Κίνας είναι ως εδώ στόχο. Και ό,τι λέει ο Πούτιν το έχει αποδείξει. Και με τη Γεωργία και με άλλες περιπτώσεις. Δεν θα αφήσει να φτάσουν τα πράγματα σε τέτοιο βαθμό όπως κλέφυγαν την περίοδο του Στάλιν. Ο Στάλιν, όπως θυμάστε, κοιτάτε που μας τα λένε αλλιώς, ξεκίνησε ως σύμμαχος του Χίτλερ. Στην πορεία τα σπάσανε. Θυμηθείτε τον περιβόητο άξονα. Έτσι. Στη μοιρασιά τα χάσανε. Ξαναλέω λοιπόν ότι όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι άσχετα με αυτά που έρχονται. Ποια είναι αυτά που έρχονται? Η επιστημιστική κρίση. Γιατί ενδεχόμενο επεισόδιο μεγάλης επιρροής και ανασχέσεως γεωπολιτικών δυνάμεων και αλλαγή γεωπολιτικών δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή, το παιχνίδι δεν είναι στην Ουκρανία. Η Ουκρανία, γράψτε το, είναι αντιπερισπασμός. Το παιχνίδι είναι στην παγωμένη Αρκτική, εκεί που πριν από κάποιες δεκαετίες ο πονηρός Πούτιν, ο έξυπνος Πούτιν,
ο διορατικός πολιτικός Πούτιν πήγε και έριξε σημαίες τιτανίου με τη ρωσική σημαία κάτω από όλη σχεδόν την Αρκτική. Και ενώ το ναυτικό της Αμερικής το είδε αυτό με τα ραντάρ του τα υποβρύχια, τότε, επί εποχής Κλίντον και λίγο νωρίτερα, η Αμερική αγρονιγόρασε. Ζούσε μέσα στο μεγάλο νεφέλωμα της νίκης και έχω ξαναπεί ότι η Αμερική είναι ένας ξύλινος, ένας γίγαντας με ξύλινα πόδια τα οποία σχεδόν έχουν σπάσει, την έχουν κατεβάσει. Πείτε μου ποιον πόλεμο κέρδισε αυτή η υπερδύναμη των 30 ετών, 20 ετών. Πώς μπορεί να συγκριθεί μια τέτοια υπερδύναμη με τη Ρωμαϊκή, με το Ρωμαϊκό Ιμπέριο που κράτησε 400 χρόνια, πόσο μάλλον με το Βυζαντινό που κράτησε 1100 χρόνια. Αυτό φοβούνται από την Ελλάδα, όλες οι δυνάμεις. Και η Κίνα που ξέρει την αξία αυτού του πολιτισμού ήρθε και έχωσε μέσα εδώ, σε όλες τις πύλες εισόδου και εξόδου, τους ράκους. Αυτό που δεν κατάφερε να κάνει από την εποχή των Σπαρτιατών, από την εποχή του Πέρση, από την εποχή των πολέμων εκείνων που καθόρισαν την ιστορία την ανθρώπινη, το έκανε τώρα. Γιατί δεν έχουμε άνδρες με πολιτική σοφροσύνη, με εχέφρονα νου, με γνώση βαθιά της ιστορίας. Αυτοί δυστυχώς είναι που κυβερνούν τη χώρα 200 χρόνια. Γιατί αυτούς ήθελε το βαβαρικό καθεστώς. Το βαβαρικό καθεστώς επέβαλε τον Όθωνα αντί του Λεοπόλδου, έτσι, γιατί είδε εκείνος ο πρίγκιπας τι τον περίμενε, του τάπανε η συμβουλή του και έκανε πίσω. Δεν ήταν ο Όθωνα να έρθει εδώ στην Ελλάδα. Άλλον ετοίμαζαν. Ήρθε, είδε και απήλθε. Και έτσι στήσανε τον Όθωνα. Με ό,τι συνέβαινε αυτό. Και την γερμανική επιρροή. Όλα είναι αγορασμένα από τη Γερμανία. Αυτά που είπε μια απλή Ελληνίδα, η Έλενα Παπαποστόλου, είναι αυτά που λένε μεταξύ τους οι μεγάλοι businessman, και σας τα λέω γιατί κάθομαι σε τέτοια τραπέζια. Έχει τύχει και έχω καθίσει και ως δημοσιογράφος και ως συνομιλητής με μία ή από τις δύο ή από τις πολλές πλευρές που κάθονται σε τέτοια deal. Ως εκεί μπορώ να πω, γιατί με δεσμεύει το επαγγελματικό απόρριτο. Ξαναλέω λοιπόν, οι πάντες γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι αγορασμένη τώρα πια και με τη σφραγίδα της Γερμανικής Βουλής. Δεν περιμέναμε να μας το πει η κυρία Παπαποστόλου, όσο και αν αυτό ενόχλησε. Όλες οι εταιρείες σήμερα που έχουν τα μεγάλα έργα και αυτά που θα εξελιχθούν, ανήκουν είτε στη Γερμανία, τι θέλετε, ανεμογεννήτριες, τα καινούργια αυτοκίνητα που θα σας υποχρεώσουν στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής να αλλάξετε, πάλι γερμανικά θα είναι και αυτά με το ρεύμα. Τι άλλο θέλετε, τα φωτοβολταϊκά που στη Γερμανία έχουν τελειώσει, εδώ που τα έχουμε ξεράσει, τα έχουν ξεράσει, ό,τι έχει για πέταμα η Γερμανία εδώ μπαίνει, με τη σφραγίδα της οικογένειας Μητσοτάκη και του κυρίου Σιμίτη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εγκολπωθεί τον Κώστα Σιμίτη. Μην ξεχνάτε ότι ο αδελφός του Κώστα Σιμίτη ποιος ήτανε. Και φυσικά όταν υπηρετείς τις πιο σκληρές μυστικές υπηρεσίες όπως ήταν αυτές της Γερμανίας και είναι αυτές, δεν αποστρατεύεσαι ποτέ. Έτσι δεν είναι, κύριε Σπύρο Σιμίτη? Δεν αποστρατεύεσαι ποτέ. Ποτέ ένας αρχηγός σοβαρού κράτους μυστικών υπηρεσιών δεν αποστρατεύεται. Δεσμεύεται. Όλα πέρναγαν από την έγκριση του Σπύρου Σιμίτη και έφταναν στο γραφείο του Κώστα Σιμίτη στην Αναγνωστοπούλου και μετά στο Μαξίμου. Και τώρα το ίδιο γίνεται. Η ίδια διαδρομή γίνεται. Τώρα γίνεται εμφανώς πια. Αυτά λοιπόν που είπε η κυρία Παπαποστόλου είναι γεγονότα, ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα κρατήδια της Γερμανίας και είναι μια εταιρεία, μια πολυεθνική εταιρεία συμφερόντων γερμανικών. Αυτό όμως έχει αντίκτυπο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αλλά όλα αυτά στο μεγάλο κάδρο δεν αποδυναμώνουν αυτά που ήδη σχεδιάζουν αυτοί που σχεδιάζουν και αυτό το παιχνίδι το γεωπολιτικό. Ποιοι είναι, τους ξέρετε καλά. Δεν αποτρέπουν το γεγονός ότι πλησιάζει μια επιστημιστική κρίση. Αντιθέτως κάνουν σκληρότερους τους όρους
και τις κοινωνικές συνθήκες για εμάς τους απλούς ανθρώπους, όταν είναι σε εξέλιξη ένα brand fair πολεμικό, καθαρές κουβέντες, και παράλληλα θα έχουμε και έλλειψη βασικών αγαθών. Ήδη φαίνονται από την αύξηση των τιμών. Σε όλα. Θα φαίνεται και στα είδη πρώτης ανάγκης. Και ξαναλέω, δεν είναι μακριά το γεγονός ότι κάθε οικογένεια θα ψωνίζει ανάλογα με τα μέλη της ανάγκης κλπ. Το δελτίο θα είναι πια ηλεκτρονικό. Πώς τώρα έχεις αυτό εδώ και σου λένε ταυτότητα και free pass και green pass κλπ. Θα έχεις και αυτό. Αυτό πάλι δεν είναι άσχετο. Το πέρασμά σου να μπεις ακόμα και σε ένα λόμπι ξενοδοχείου, πρέπει να έχεις ταυτότητα και αυτή την εφαρμογή. Αυτό θα έχει να κάνει και με την επιστημιστική κρίση. Για να μπορέσεις να έχει πρόσβαση στα αγαθά που θα λείπουν από το σπίτι για να μεγαλώσουν την οικογένεια, να τη θρέψουν, θα πρέπει να έχεις και αυτό το εδεδομένο. Δηλαδή να έχεις κάνει και αυτά τα σκευάσματα. Ώστε είτε πεθάνεις από τη μία πλευρά με αυτό μακροπρόθεσμα, έτσι κι αλλιώς σε σκοτώνουν. Έτσι κι αλλιώς καθημερινά σε σκοτώνουν, διαβάστε, βρείτε τις έρευνες, τι προκαλεί μακροχρόνια και κατάχρηση, χρήση και κατάχρηση της μάσκας, τι εισπνέουμε, δείτε τα. Μελέτες πολύ πριν συμβεί αυτό, σε τα οποία δίδονταν και γίνονταν για λογαριασμό μεγάλων νοσοκομείων. Δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί χρησιμοποιούμε μια ιατρική μάσκα όλων αυτών των τύπων. Όταν λοιπόν την έχεις ώρες ατελείωτες στη μούρη σου και αφού εκπνέεις αυτό το ξανααναπνέεις κατά 70-80%, ό,τι εκπνέεις που είναι δηλητήριο, το ξανααναπνέεις. Άντε μετά να αποδείξεις εσύ ή η δική σου ή η επίγονή σου ότι πέθανες από τις ζημιές που σου προκάλεσε όλο αυτό που εισέπνεες. Και βάζουν τους ανθρώπους να φοράνε και 2 και 3 μάσκες. Και τα υπογράφουν άνθρωποι, επιστήμονες, Έλληνες. Έλληνες επιστήμονες αυτά όλα τα υπογράφουν. Και ενώ έχω ξαναπεί, αυτοί που θα έπρεπε να βγουν στο δρόμο πρώτοι, να είναι όλοι οι γιατροί, αυτοί, επειδή ορκίστηκαν στον Μπερντέ, ξαναλέω, ξέρετε πόσα ιατρικά κέντρα έχουν βγει παγανιά, ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Και ενώ γύρω μας αλλάζουν τα δεδομένα, εμείς εδώ είμαστε βουτυγμένοι στη διαφθορά, τα αφεντικά εννοώ αυτά που κυβερνούν, στον Μπερντέ, και κρατάτε αυτά τα βίντεο, γιατί κάποτε θα κατέβουνε, γιατί θα είναι αδιάψευστοι μάρτυρες ότι αν υπήρξε ένας Τσοχαντζόπουλος, πλήρωσε μόνο αυτός, τη δεκαετία του 90 και του 2000, ενώ υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχει ο Τσουκάτος, υπάρχει ο κύριος Παπαντονίου, κι άλλοι, πολύ, που σήμερα είναι μέσα στο γίγνεσθε. Υπάρχει ο κύριος Βενιζέλος. Άμα βγουν στη φόρα του Ευάγγελου Βενιζέλου, δεν ξέρω εάν αυτός ο Ιρλανδός οικονομολόγος, ο λεγόμενος Τσάρλς Νταλάρα, ξέρω τι λέω, θα περιγράψει στο βιβλίο το οποίο ετοιμάζει όλα αυτά τα οποία γνωρίζει για τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Και μην μου πείτε πάλι κάτω από τα σχόλιά σας όλοι αυτοί οι οποίοι φλιαρείτε και λέτε μπουρδίτσες, γιατί δεν είμαι σήμερα και στις καλύτερές μου για να το λέω έτσι. Καλά τα τρολ, καλοί εντεταλμένοι, αλλά λίγο νους. Τα βλέπω τα σχόλιά σας. Τα διαβάζω, τα χαίρομαι, κάνω πλάκα, γούστο, αλλά όχι ότι τα ξέρετε κιόλα. Ξαναλέω λοιπόν αυτό που λέω. Εάν ο κύριος Τσάρλς Νταλάρα έγραφε αυτά που γνωρίζει για τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος ήταν ο ηθήνων νους για την απομείωση του ιδιωτικού χρέους, δεν έχει βγει τίποτα στη φορά για όλα αυτά. Και ενώ υπογράψαμε 4 μνημόνια για το λεγόμενο χρέος, το χρέος αυτό το δημόσιο, αντί να μικραίνει, μεγαλώνει. Όλος αυτός ο πακτολός διαφθοράς, ποιος τον παράγει? Και όλα αυτά, όχι κάτω από τη μύτη, μπροστά από τα μάτια των Ελλήνων δικαστών, οι οποίοι ενώ θα έπρεπε μόνοι τους να έχουν αναλάβει να καθαρίσει ο κόπρος του Αυγία, κάθονται, έχουν μετατρέψει το λειτουργήμα και το υπούργημα σε υπαλληλίκη. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να βγάζουν αποφάσεις καθυπαγόρευση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα πω, γιατί η απόφαση η οποία
με αφορά στην πολιτική δίκη που έχω με τον κύριο Ιγνατίου, είναι κάθε παγόρευση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί θα αναγκαστώ να βγάλω την αλληλογραφία που υπάρχει με το State Department, όπου λέει ξεκάθαρα ότι ο κύριος Ιγνατίου λέει άλλα από αυτά που του είπαμε. Και το State Department λέει ακριβώς να τι είπαμε. Θα τα βγάλω. Όχι γιατί δεν σέβομαι την δικαστική απόφαση, αλλά γιατί είμαι υποχρεωμένος στη συνείδησή μου και στην αλήθεια. Και ξαναλέω ότι εμένα κριτής μου είναι ο Θεός και αφέντης μου εσείς. Και μιλάω για τη σιωπηλή πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν μιλάω για εκείνη η οποία είναι κατευθυνόμενη και ενώ παρακολουθούν φυσικά το νούμερο, δεν είναι αυτό που αναγράφεται. Έχω εικόνα, έχουν δίκιο οι συνάδελφοι ότι η πλατφόρμα τους μειώνει, όχι 10 και 20, αλλά χιλιάδες. Το ίδιο συμβαίνει και με μένα. Δεν είναι το μόνο που δεν με απασχολεί. Όμως το λέω για να καταγράφεται. Έχω επίγνωση. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλά λογισμικά που ξέρουμε και την ώρα που γίνεται το live πόσοι είναι απάνω, ανεξάρτητο από αυτό που είναι ενσωματωμένο στο YouTube, όπως επίσης και ανεξάρτητα εργαλεία τα οποία μπορούν να μετρήσουν και να δουν τη διάδραση και τους πραγματικούς εγγεγραμμένους ή αυτούς που βλέπουν. Αλλά αυτό είναι επειδή ο ίδιος είμαι αυτός που σας παροτρύνω. Πάρτε το βίντεο, βάλτε το σε ένα στικάκι και καθίστε στο σαλόνι του σπιτιού σας και μετά κάντε ζήμωση, κάντε συζήτηση, διασταυρώστε αυτά που λέει ο υποφαινόμενος, να γίνεται η ζήμωση, γιατί η ζήμωση και η συζήτηση είναι το αντίδοτο στην κοινωνική αποστασιοποίηση. Αυτό θέλουν κύριοι. Το βάθος όλης αυτής της μεγάλης εικόνας που περιγράφω κυκλικά, φτάνοντας στο κέντρο της υπόθεσης, με φυγόκεντρες κυκλικές αναφορές, είναι αυτό. Να μην μιλάμε μεταξύ μας. Αν υπάρχει μια επιτυχία σε αυτό το ζουζούνι που πετάει, που δεν είναι τίποτα άλλο από συμπτώματα, όπως είναι μια απλή αυξημένης προσοχής γρίπη. Την έχουμε μετατρέψει σε βιολογικό όπλο, ξαναείπα, σε άλλη στιγμή, τι προκαλούν στο ανοσιοποιητικό σύστημα όλα αυτά τα επιπρόσθετα. Το πλήνε βγάλε συνέχεια με αντισηπτικά του χέρι σου, καταστρέφει το φυσικό pH του οργανισμού. Τούτο εδώ είπα τι προκαλεί. Διαβάστε, ξαναλέω, παραπέμπω στην έρευνα του καθηγητή του κύριου Κοντορά και υπάρχουν κι άλλες πια, είναι τεράστια η βιβλιογραφία, του τι προκαλεί η κατάχρηση αυτού του πράγματος. Κι όμως βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φοβηθεί τόσο πολύ που φοράνε 2, 3, 4. Εχθές είδα στο τρένο μια κυρία η οποία φορούσε 3 και είχε και ένα κασκόλ γύρω-γύρω. Αυτή η γυναίκα τι χρόνο ζωής έχει όταν αναπνέει όλα αυτά που εκπνέει. Και όλα αυτά τα ξέρουν οι γιατροί μας και όχι μόνο τα ενισχύουν, γιατί πέφτει ο Μπερδέσης από τις διάφορες μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά βγαίνουν και σε διαφημίσεις. Να το χρήμα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό και την εσωτερική περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν είναι άσχετα με αυτά που έρχονται. Ούτε τυχαία ξεκίνησα σήμερα αυτή την αναφορά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και αυτά που πρόκειται να γίνουν. Ξαναλέω ότι αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι αντιπαρισπασμός. Το μεγάλο και το σκληρό παιχνίδι είναι αυτά που θα γίνουν και γίνονται στην Αρκτική. Υπάρχουν αναλύσεις του State Department, όχι από ανοιχτές πηγές, που ξεκαθαρίζουν ότι ήδη στην περιοχή της Αρκτικής υπάρχουν σε διάταξη μάχης παγοθραυστικά υπεροκεάνια και των δύο πλευρών. Και της Κίνας και της Αμερικής. Σπάνε πάγους και κατεβαίνουν. Διότι είχε την πρόνοια τη δεκαετία του 90 όταν η Ρωσία κατέρεε κυρίως με τον Γέλτσιν, ο οποίος ήταν μια καρικατούρα, ως αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών πήγε και φύτεψε σφαίρες τιτανίου με τη σημαία της Ρωσίας σε όλη την Αρκτική. Και όταν ειδοποιούσε το αμερικανικό ναυτικό ότι συμβαίνει αυτό, η Αμερική έπειτα άνοιγε σαμπάνιες, υποτίθεται για τη νίκη που είχε έναντι της κατάρρευσης του Σοβιετικού μπλοκ. Συμφωνημένο και αυτό με το Βατικανό. Αυτά λοιπόν όμως που είναι σε ένα μεγάλο ευρύτερο πλαίσιο παγκόσμιων γεωπολιτικών
εξελίξεων δεν είναι άσχετα ούτε με την επιστημιστική κρίση, ούτε με την κρίση για τα προσωπικά δεδομένα, ούτε με το τι θα αφορά, τι θα είναι πια η λέξη, ποιους θα αφορά η λέξη δημόσιος κίνδυνος για την ανθρωπότητα, όπου ετοιμάζεται σε παγκόσμιο διεθνές πλαίσιο ο όρος ποιους θα περιλαμβάνει όλους όσους δεν υπόκειται σε αυτές τις απαγορεύσεις και σε αυτούς τους περιορισμούς. Διότι, ξαναείπα, δεν αναστέλει τίποτα το γεωπολιτικό παιχνίδι στην περιοχή εκεί, στην Ουκρανία. Και έκρηξη πολεμική να υπάρχει, απλώς θα επιταχύνει τις εξελίξεις και για την επιστημιστική κρίση και για την κρίση των προσωπικών δεδομένων, όπου πλέον δεν θα μπορείς να πάρεις κινητό αν δεν έχεις ξεχρεώσει, αν δεν έχεις κάνει ό,τι σε υποχρεώνει το παγκόσμιο κράτος. Αυτή τη στιγμή ζούμε το στήσιμο του παγκόσμιου κράτους, της παγκόσμιας υπερκυβέρνησης. Είναι θέμα απλώς ανακοίνωσης, γιατί όλα αυτά τα οποία θα γίνουν θα ξαναφέρουν την ανθρωπότητα στο ίδιο σημείο καμπής, όταν η κοινωνία των εθνών κατάφερε τότε προάγγελος και προεικόνηση και προτύπωση το σημερινό Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτή ήταν η κοινωνία των εθνών, έτσι. Θα ξαναφτιάξουν πάλι ένα σύμφωνο, μόνο που αυτό το σύμφωνο σταθερότητες και ισορροπίες στην ανθρωπότητα, αφού θα έχουν συμβεί και αφού συμβαίνουν, ήδη είναι σε δρομολόγηση αυτά και τα μέτρα περί κλιματικής αλλαγής, έτσι, τα ασύμμετρα χτυπήματα που θα τα ξαναδούμε να χτυπάνε, να ξανακάνουν την εμφάνισή τους, να φεύγουν κεφάλια και άλλα σκληρότερα, όλα αυτά θα επιτείνουν την ανάγκη το συντονιστικό όργανο που τελεί αυτή την περίοδο τα τελευταία χρόνια στη σκιά των Ηνωμένων Εθνών και στη σκιά του Millennium, έτσι, της νέας χιλιετίας, δεν έχει αλλάξει η ατζέντα για την απομείωση του πληθυσμού, έτσι, για την καθιέρωση μιας παγκόσμιας ελίτ, η οποία θα έχει την ευθύνη ανακατανομής και διανομής φυσικών πόρων, υλικών κλπ. Απλώς όλα αυτά επιτείνουν αυτή την κατάσταση. Την φέρνουν πιο κοντά. Θα βρεθούμε λοιπόν αντιμέτωποι με τόσο σκληρές καταστάσεις, όπου εκεί είναι αναγκαία μια κοινωνική συνθήκη και ενότητα ψυχική καταρχήν μεταξύ μας. Τι πρέπει να προστατευτεί? Το κύτταρο. Το κύτταρο αυτού του έθνους είναι η οικογένεια. Το κύτταρο, ξαναλέω, αυτού του έθνους είναι η οικογένεια. Από εκεί ξεκινάγαν όλα. Εκεί ξεκίναγε και η επανάσταση με τις λεγόμενες πατριές τους Μανιάτες. Οι νησιώτες το λέγανε αλλιώς. Ολόκληρη η φαμίλια. Γι' αυτό πρέπει να είναι ενωμένοι. Γι' αυτό μιλούν για κοινωνική αποστασιοποίηση. Γιατί ξέρουν, εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Στην οικογένεια. Εκεί γίνονται όλες οι αποφάσεις. Και από εκεί θα ξεκινήσει η αντίσταση σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί σε ένα ιερό, σκληρό κείμενο, διαχρονικά όλες τις εποχές, διαχρονικό και επίκαιρο και κατά την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, διαχρονικό και επίκαιρο και κατά την ανόρθωση αλλά και κατάρρευση της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, διαχρονικό και επίκαιρο και την εποχή τη δική μας, εξαρτάται πώς διαβάζεις την αποκάλυψη του Ιωάννου. Αυτά που συμβαίνουν λοιπόν είναι κομμάτια από αυτά που περιγράφουν το άνοιγμα των σφραγίδων, το άνοιγμα των φιαλών. Αυτά περιγράφουν. Ούτε και ξέρω αν είμαστε στην 8η ημέρα. Οι θεολόγοι και οι βαθιά γνωρίζοντες ξέρουν τι εννοώ την 8η ημέρα. Όλα αυτά λοιπόν, καλοί μου φίλοι, μας υποχρεώνουν στο μεγάλο κάδρο να βάλουμε μέσα μας την ψυχική ενότητα πρώτα μεταξύ της οικογένειας και μετά αυτό να διαρθρώνεται σιγά σιγά. Γιατί όπου βλέπετε πολλούς σωτήρες μαζεμένους, εκεί να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ σκότος και έρευος. Δεν θα ξαναπώ πάλι περί επαγγελματικού πατριωτισμού. Τα έχω πει, την κατάλληλη στιγμή θα βγουν στη φόρα, θα υποθούν. Δεν είμαι εδώ για να αρέσω, ούτε για να χαϊδεύω αυτιά. Είμαι εδώ για να λέω αλήθειες, τις οποίες εσείς θα πιστοποιείτε με τη δική σας έρευνα. Θα μπορούσα να βάζω κάτω από κάθε βίντεο μια σειρά απολύματα για να σταματάνε οι έρευνες. Όχι. Θέλω εσείς να ερευνάτε. Εάν θέλω
να είμαι συνεργός, συμμέτοχος και συγκοινωνός των αγωνιών σας, θα πρέπει να σας δίνω το ερέθισμα εσείς να ψάχνετε. Αυτό σημαίνει αφύπνιση. Δεν σημαίνει να σου βάζω μασημένη τροφή στο κεφάλι, ούτε να σου λέω αυτά που σου αρέσουν. Είτε είσαι αρχαιολάτρης, είτε είσαι ζηλωτής ορθόδοξος, είτε είσαι Έλλην με τριόφρον, αλλά Έλλην, γνήσιος και αυθεντικός. Ο λόγος αυτός απευθύνεται προς όλες τις πλευρές. Δεν έκανα τυχαία τη συνέντευξη με τον ιό του Ιωάννη Φουράκη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο αυτό που ανεβάζω στο δικό μου προσωπικό κανάλι. Για να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση το έκανα. Γιατί ο αείμνηστος Φουράκης, παρότι ήταν ένας απλός άνθρωπος, εξέπεμψε και γνώση και νόηση και διανόηση και σοφία. Σας θυμίζω, κρατήστε το αυτό, ότι και ο Ιησούς απλούς ανθρώπους πήγε και βρήκε, και μάλιστα την τελευταία τάξη της εβραϊκής κοινωνίας, τους ψαράδες. Ποιήσομεν ημάς αλλοίς ανθρώπους. Όλες οι μεγάλες αλλαγές στην ανθρωπότητα ξεκίναγαν πάντα από απλούς ανθρώπους. Και ο Γκάντι, το επιτελείο που είχε, από απλούς ανθρώπους συνίστατο. Όλοι οι μεγάλοι που επέφεραν αλλαγές ως μονάδες, πηγαίνοντας κόντρα στους λαούς τους, στην ιστορία τους, στα γεγονότα, από απλούς ανθρώπους ήταν ο κύκλος τους. Εσείς λοιπόν, εσείς κρατάτε στα χέρια σας τις μεγάλες αλλαγές. Στα δικά σας χέρια είναι να πραγματοποιηθεί εκείνο το όραμα που σας εξέπεψα στις 5 Δεκεμβρίου, όπου όλοι οι Έλληνες κατέρχονται στο κέντρο της χώρας και στις πλατείες τους με αναμένα κεράκια. Αυτό δεν είναι μακριά. Ξαναλέω, δεν είναι μακριά. Γι' αυτό είναι η ώρα να δώσουμε χέρια, να υπάρξουν συνεργίες, συνεργασίες και να αφήσουμε τους μεσίες και τους εθνοσωτήρες που περιπλανώνται από εδώ και από εκεί. Δεν υπάρχουν τέτοια χαρακτηριστικά πια. Γι' αυτό ξαναλέω ότι όπου βλέπετε πολλούς μαζεμένους μεσίες και εθνοσωτήρες, χρειάζεται πολύ προσοχή. Ξέρω ότι είμαι στο στρόχαστρο, ότι δεν αρέσουν αυτά που λέω. Μα δεν τα λέω για να αρέσουν. Τα λέω για να προβληματίζεστε εσείς. Ποιοι, όχι αυτοί που τρολάρουνε. Και δεν εννοώ την ευγενή και αξιοπρεπή παρουσία κάποιων ανθρώπων που αφήνουν καλόπιστα τη σκέψη τους με ένα σχολείο τους. Εννοώ τη σιωπηλή πλειοψηφία εσείς οι οποίοι δεν μιλάτε και είστε εσείς οι οποίοι μου ανοίγετε τα σπίτια σας και έρχομαι και κάνω αυτό που κάνω εδώ. Αυτό κάνω και στα σπίτια που γίνονται οι συναθρήσεις. Απλώς τώρα πια δεν είναι εύκολο να κρυφτεί. Δεν πρέπει να κρυφτεί. Τον καιρό που γίνονταν κάτω από άλλες συνθήκες, τώρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Φίλοι λοιπόν, σας καλώ να έχετε εθνική, κοινωνική επαγρύπνηση και αγρύπνηση, διότι έρχονται πολλές και ραγδαίες αλλαγές. Πολλοί ξαναείπαν, θα το ξαναπώ, ότι το 22 είναι έτος τρύπα, κάθε άλλο. Είναι έτος το οποίο θα χαρακθούν γεγονότα, θα ξεκινήσουν γεγονότα, τα οποία θα καθορίσουν την πορεία των επόμενων 20 και 30 ετών. Δεν αλλάζει τίποτα από όλα αυτά που έχω αναλύσει διεξοδικά, είτε για την επιστημιστική κρίση, είτε για την κρίση και τα μέτρα που θα φέρει η λεγόμενη κλιματική εγκληματική αλλαγή, είτε για την κρίση που θα αφορά τα προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει για να πάρεις ένα κινητό να έχεις ξεχρεώσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, είτε είναι ψηφιακό το χρήμα, είτε είναι για λίγο καιρό ακόμα κανονικό. Εντάξει. Δεν αλλάζουν αυτά. Απλώς τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουκρανία και αυτά που θα αρχίσουν να φαίνονται με κέντρο και επίκεντρο το τι συμβαίνει κάτω από το βυθό της Αρκτικής, εκεί είναι το παιχνίδι. Εκεί βρίσκονται οι ενεργειακές δυνάμεις τις επόμενες 2 με 3 χιλιετίες. Σας έχω ξαναμιλήσει για την υδρογονόληση. Δεν ξέρω, η Ελλάδα με 1000 κυβικά νερό νομίζω διασφαλίζει την ενεργειακή της επάρκεια, δεν ξέρω για πόσα χρόνια, ίσως και για πόσους αιώνες. Κι όμως, κουβέντα γι' αυτό. Η Γαλλία ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία τέτοιου εργοστασίου. Το ίδιο και η Γερμανία.
Και εμείς ακόμα παίρνουμε όλα τα ξεβράσματα της Γερμανίας που αφορούν τους ανεμόμυλους, τα φωτοβολταϊκά και ό,τι άλλο μας σερβίρουν. Γι' αυτό είπε η κυρία Παπαποστόλου αλήθειες που πόνεσαν, ότι η Ελλάδα είναι γερμανικό κρατήδιο και επίσημα. Και κάποιος μάλιστα, γερμανός βουλευτής, είπε γιατί δεν τη βάζουμε και στον προϋπολογισμό να ισοψηφίσουμε αυτά που τους οφείλουμε από τα εγκλήματα του Χίτλερ. Μην περιμένετε να τα ακούσετε εδώ. Στα συστημικά ΜΜΕ, τα οποία όλα αρπάζουν μπερδέ και χρήμα. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, αυτά που συμβαίνουν δεν είναι άσχετα με αυτά που έρχονται. Αυτά που συμβαίνουν και στην Ουκρανία και στην Αμερική, γιατί και στην Αμερική συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα με το θέμα της κακοδιαχείρισης της υγειονομικής κρίσης. Εκεί έχουν βγει στη φόρα πάρα πολλά. Μην περιμένετε να τα πει τώρα ο μεγάλος ανταποκριτής που καπέλωνε τους πάντες και σε όλα τα οποία έχει διαψευστεί. Ούτε περιμένετε να τα δείτε από τις σελίδες της Καθημερινής ή κάποιων άλλων συστημικών ΜΜΕ. Αυτά θέλουν έρευνα για να τα βρείτε και να τα διασταυρώσετε. Φίλες και φίλοι, ξαναλέω λοιπόν ότι το κέντρο αναφοράς μας και η απάντηση στα κηρύγματα περί κοινωνικής αποστασιοποίησης είναι η σύναξη. Στο σπίτι μας, στο σαλόνι μας, στο καφενείο, στην παρέα, στην πλατεία, η ανταλλαγή απόψεων. Εκεί το ζουζούνι όταν βλέπει κάτι τέτοιο, έχουν ορθρωθεί τέτοιες κεραίες και ασπίδες πνευματικές και νοητές που πέφτει απάνω και σπάει τα μούτρα του. Αυτό δεν θέλει το σύστημα. Να μιλάμε, να επικοινωνούμε. Και ακόμα, να το κάνω πιο ευκρινές και καθαρό, δεν θέλει να επικοινωνούν οι ψυχές μας. Γιατί ο Έλλην, αν διακρίνεται για κάτι, αυτό το οποίο, το αποτύπωμα, το ιερό αποτύπωμα που έχει αφήσει στην πανανθρώπινη ιστορία, είναι η σχέση του με το ανώτερο, με το υπερπέραν, με το Θεό. Η συζυγία που έχει μεταξύ συνειδητού, ασυνείδητου, υποσυνείδητου και υπερσυνείδητου. Αυτή την τέταρτη ψυχική διάσταση που έχει ο άνθρωπος, αυτή θέλουν να κλειδώσουν και να μην αρχίσει να λειτουργεί. Απευθύνονται στο υποσυνείδητο, θα σας πω εγώ πώς, θα το ανοίξουμε αυτό. Με τα διάφορα μηνύματα που βλέπετε σε υποσυνείδητη διάσταση. Έχετε προσέξει ότι σε πολλά βίντεο, μουσική ή βίντεο, κλιπ, πολλών άλλων, υπάρχει ένα απέραντο μπλε, το οποίο όμως μπλε με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση έχει άλλες ιδιότητες, ξυπνάει το υποσυνείδητο. Δεν θέλω να το ανοίξω τώρα, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλου είδους επικίνδυνα μονοπάτια, τα οποία αν ασχοληθεί κανείς με το τι κρύβει μέσα του ανθρώπινος εγκέφαλος, τι υπέρτατες και υπέρτερες δυνάμεις έχεις, εσύ ως άνθρωπος, αυτό είναι που φοβούνται, αυτοί που κατέχουν στα χέρια τους μυστικά της αρχαίας γνώσης. Αρχαία γνώση την οποία είχαν οι Έλληνες και αυτό δεν θέλουν να υπάρχει. Γιατί αυτό έρχεται στο φως και στην επιφάνεια δια της προσευχής. Η προσευχή είναι ένα προσωπικό εργαλείο που έχει δώσει ο ελεήμων και πανικτήρμων Θεός, όπως και αν τον βλέπει κανείς, από όποιο πολιτισμό και αν τον δέχεται, για τον κάθε άνθρωπο. Ισότιμα και ισόκαιρα. Δεν έχει κάνει εκπτώσεις ο Θεός στα δώρα του. Ακόμα και αν πρόκειται για άτομα με ειδικές δυνατότητες, τα λεγόμενα αμαία, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς τα λέγανε υποτιμητικά κάποτε, είναι τέτοια τα ταλέντα και οι δυνατότητες που έχουν που υπερκαλύπτουν και μένα που μιλάω ή γράφω ή διαβάζω. Από ένα παιδί το οποίο δεν έχει αυτές τις δυνατότητες, αλλά έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται μαθηματικούς όρους, φιλοσοφικούς όρους και να τους αποτυπώνει στο χαρτί με απίστευτη ευκρίνεια και απίστευτη ακρίβεια. Τέτοιες διάνοιες είναι που απασχολούν υπηρεσίες και σοβαρά κράτη, υπηρεσίες όπως είναι η CIA, όπως είναι το FBI, όπως είναι η NSA, τα μαζεύει τέτοια ταλεντάκια, από όλο τον πλανήτη. Γιατί αναγνωρίζουν ότι αυτά τα υπέρτερα όντα έχουν ξεκλειδώσει δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος, απίστευτες.
Αυτό φοβούνται λοιπόν εκείνοι που κινούν τα νήματα των εξελίξεων, αυτοί που τοκίζουν και ανατοκίζουν τη φούσκα των χρημάτων, ξέρετε ποια είναι, ο αρχαίος εχθρός του Θεού, αν και Υιός του Θεού, ένας από τα παιδιά του, ο Ιωσφόρος, αυτές οι δυνάμεις που παλεύουν μεταξύ τους δεν είναι άσχετες με αυτά που συμβαίνουν στην επίγεια διαδικασία γύρω μας, στην κοινωνική συνθήκη που βιώνουμε, με τη φτώχεια, την ανέχεια, τη δυσανεξία και παραπάνω από μας. Ενώ σε γεωπολιτικό επίπεδο δεν είναι άσχετα όλα αυτά. Ο πόλεμος, ο αόρατος πόλεμος μεταξύ υπέρτερων δυνάμεων, καλού και κακού, πλέον είναι σε μια πλήρη εξέλιξη. Ασπίδα σε όλα αυτά είναι η μεταξύ μας επικοινωνία, το δέσιμο, οι άνθρωποι, οι ψυχές, με κάθε τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι το υπέρτατο όπλο που έχουμε. Πέρα από την προσευχή που είναι μια ιδιωτική συμφωνία με το Θεό, ένας ιδιωτικός διάλογος, προσωπικός με το Θεό, γιατί ο Θεός είναι προσωπικός από όποια παράδοση και τον, αν τον δέχεσαι και τον αντιλαμβάνεσαι. Είναι προσωπικός Θεός. Εννοείται ότι δεν μιλώ και δεν μιλάω για παράδοση, για αυτή τη γνωστή πολεμική θρησκεία η οποία αποκεφαλίζει και απλώνεται διαπυρός και σιδήρου. Αυτή είναι μια πολεμική θρησκεία η οποία πλέον κάνει την παρουσία της σε όλη την Ευρώπη. Περπάταγα στην πλατεία Ομονίας χθες προς συνάντηση ενός μεγάλου προσώπου και προς έκπληξή μου στο ημικύκλιο της πλατείας Ομονίας μέτρησα εκατοντάδες λαού άλλου πολιτισμού, Πακιστάν. Περπατούσα στους δρόμους, βγαίνω σπάνια έξω γιατί τις συναντήσεις μου τις κάνω σε άλλους χώρους. Και αυτό που αντιμετώπισα είναι αυτό που λέει ο κόσμος, ψιθυριστά. Εξού και ο φόβος. Έχετε μπει ποτέ στο μετρό? Έχετε μπει ποτέ στο τρένο? Να δείτε πώς ασχετούν όλοι αυτοί. Γιατί τους έχουν πει ότι αυτή είναι η χώρα τους. Και από στιγμή σε στιγμή θα την πάρουν. Το σύνθημα περιμένουν. Το σύνθημα που θα έρθει από την απέναντι πλευρά. Δεν θα δαπανίσει ο Τούρκος ούτε ένα ευρώ όταν έχει εδώ μέσα ένα ολόκληρο στρατό. Έτοιμο να θυσιαστεί για να απολαύσει τα βουνά από πιλάφι και παλακίδες κλπ. Γιατί αυτό λέει ο πολιτισμός τους. Αυτό λέει το Κοράν για αυτούς. Ξαναλέω, μιλάω για μια πολεμική θρησκεία η οποία είχε την εξυπνάδα ο άνδρας που την έφτιαξε να χρησιμοποιήσει τα πάθη και τις αδυναμίες τριών θρησκειών και να φτιάξει κάτι καινούριο, το οποίο επέβαλε διαπυρός και σιδήρου. Αυτό το έξυπνο, εντός εισαγωγικών, έκανε ο Μωάμεθ. Και επέβαλε την βούλησή του και την επινόησή του διαπυρός και σιδήρου, με ποτάμια αίματος. Όχι ότι οι άλλοι έκαναν άλλα πράγματα, αυτοί που δυσοδομούσαν και εγκληματούσαν με πρόσημο και σημαία το Σταυρό, έχοντας κακοποιήσει τα μηνύματα του Ιησού, αλλά τα ιερά και τα όσια διεσύρθηκαν στην πορεία της ανθρωπότητας από τέτοιες διαστερβλώσεις, από όλες τις πολιτισμικές παραδόσεις. Γιατί αν δείτε και την ιστορία της απέραντης Κίνας, χιλιάδων ετών, και αυτοί μέσα από τέτοιες στρεβλώσεις πνίγηκαν στο αίμα κατά τόπους οι διάφορες δυναστείες. Επίκεντρο όλων αυτών και κοινό στοιχείο είναι τα εσωτερικά πάθη. Αυτά λοιπόν τα εσωτερικά πάθη, τα οποία μπορεί να χειραγωγήσει και να χαλινογωγήσει μόνο ο κάθε άνθρωπος, έχοντας μετατρέψει το εγώ σε υπερδύναμη του εμείς, ο άνθρωπος είναι νικητής όταν καταφέρνει να υποτάξει το εγώ στο εμείς. Αυτό έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Σε νεανική ηλικία κατάφερε να κάνει το εγώ να το κάνει εμείς μέσα από τους στρατηγούς του. Τα λάθη και τα πάθη του πατέρα του να τα μετατρέψει σε προτερήματα, έστω και δίνοντας την αίσθηση επαναλαμβάνω, γιατί εκείνος έκανε κουμάντο, τη συνεννόηση και τη συζήτηση με τους στρατηγούς του. Και όταν εκείνος βρίσκονταν στα τελευταία του, φαγώθηκαν πάλι μεταξύ τους. Γιατί
εξέλιψε και απουσίασε παντελώς το εμείς. Αυτή είναι η δύναμη του ανθρώπου. Σε όλες τις ιστορίες, σε όλους τους πολιτισμούς. Η δύναμη του είναι να μετατρέπει το εγώ σε εμείς. Το βλέπουμε και στην οικογένεια, που είναι το κύτταρο του ανθρώπινου γένους, σε οποιοδήποτε πολιτισμό. Το βλέπουμε στη συνεννόηση που έχουν οι οικογένειες μεταξύ τους, οι φαμίλιες, οι πατριές, όπως λεγόντουσαν την περίοδο των Μανιατών και τώρα ακόμα έτσι θα λένε οι αρχαίες οικογένειες. Αυτό το μεγάλο όπλο που διαθέτει ο άνθρωπος μέσα από τη συλλογική συνείδηση και υπερσυνείδηση είναι που τον καθιστά σχεδόν Θεό, σχεδόν συνομιλητή με τον Δημιουργό του. Η χρησιμοποίηση όλων αυτών των δυνατοτήτων. Και αυτά είναι που φοβούνται να μην φτάσουν σε εσάς οι υπέρτατοι που κρατάνε τις τύχες του κόσμου με φούσκες. Άκου λέει, το χρέος του πλανήτη σε ποιον άραγε, 385 τρισεκατομμύρια. Σε ποιον το χρωστάμε. Χρωστάνε τα κράτη σε ποιους. Σε αυτούς που τοκίζουν τα πάντα. Σε αυτούς που έκαναν το εργαλείο, που είναι το χρήμα, το φτιάξαν, το θεοποίησαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να υποτάσσεται ο άνθρωπος αυτό. Και όχι ο άνθρωπος να χειραγωγεί το ίδιο το εργαλείο. Πώς πιάνεις την πένσα και κάνεις τη δουλειά ή το κατσαβίδι. Εδώ έγινε το αντίθετο. Φίλες και φίλοι, αυτά είχα για σήμερα να σας καταθέσω. Να ξαναπευθύνω έκκληση εθνικής και κοινωνικής ενότητας προς όλους. Να ξαναπώ προς όλη αυτή την ομάδα που την ημέρα των Θεοφανίων κάναμε εκείνη την σύναξη, την πολυθρύλητη στη Λάρισα, να συνεχίσει το έργο της, να είναι παραγωγικό και το έργο αυτό να έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Το κόνσεπτ το έχω ξαναδώσει, το έχω ξετυλίξει, το είπα και στις 6 Ιανουαρίου, το ξαναέδωσα γλαφυρά από αυτές τις εκπομπές στα βίντεο που ακολούθησαν μετά τις 6 Ιανουαρίου. Δεν έχουν παρά να παράγουν έργο. Όσο περισσότεροι συνεργάζονται στον κοινό σκοπό, γιατί έρχονται πολύ δύσκολα και θα πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε ξέροντας ότι απέναντί μας έχουμε ένα υπερσύστημα που εδώ έχει έναν έπαρχο που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν νοιάζεται για τίποτα άλλο. Νοιάζεται για το πότε θα πάρει το βραβείο του Παγκόσμιου Ηγέτη, το βραβείο της Ανοιχτής Παλάμης, από όλους αυτούς. Δεν τον νοιάζει αυτός ο λαός. Έτσι μεγάλωσε. Έτσι ανετράφει. Έτσι διαπαιδαγωγήθηκε. Αυτές ήταν οι προσλαμβάνουσες. Αυτόν τον είχε το νεαρό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον είχε συνέχεια, θυμάμαι, ο Μακαρίτης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στην Αραβαντινού, σε εκείνο το ροζ κτίριο, το πάλε ποτέ, στρατηγείο της οικογένειας, απέναντι από το Παναθηναϊκό στάδιο, τον είχε και παρακολουθούσε τα πάντα. Κάθισε. Ήξερε ότι εντυπώνονταν στο υποσυνείδητο όλα αυτά που έβλεπε. Οι συνομιλίες με πολιτικούς, με πολιτικάτιδες, πολιτευτές, με εμπόρους, με οικογένειες, με deal. Ήξερε ότι αυτό είναι σφουγγάρι. Γι' αυτό δεν είναι απίθανο. Αυτά τα οποία έχει εκβιαστεί αυτός ο άνθρωπος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γι' αυτό είπα στο βίντεο με τον Πιτσιρικά, έχει και αυτό συναισθήματα, αγαπάει και αυτός. Το είπα όχι γιατί απλώς ήθελα να προστατεύσω τον νεαρό, αλλά γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει βιαστεί και έχει εκβιαστεί. Και γι' αυτό, αυτό που έζησε και αυτό που βίωσε, αυτό βγάζει. Δεν υπάρχει αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι ότι ο άλλος είναι καλύτερος, ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Βαρουφάκης ή ο κύριος Ανδρουλάκης, όπου μαζί ετοιμάζονται να συγκυβερνήσουν και τώρα θα έχουν και άλλους λόγους. Λοιπόν, αυτά είχα για σήμερα. Να είστε καλά. Σας είμαι ευγνώμων που είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε και αυτή τη δημόσια τοποθέτηση. Να είστε καλά. Σήμερα, Σάββατο, 5 Ιανουαρίου του 2022. Σας ευχαριστώ πολύ.